ενεργειακό χάος που προκάλεσαν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία και οι αντικυρώσεις της Μόσχας θα είναι πιθανό πραγματικότητα και για την Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Πηγές της Μόσχας στο Defense Network αναφέρουν ότι μελετάται η διακοπή της ροής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ήδη διακόπηκε η ροή φυσικού αερίου στη Βουλγαρία από τον Turkey Stream. Μόνο η Τουρκία εξαιρείται από τη διακοπή της ροής φυσικού αερίου γιατί δεν συμμετείχε στις κυρώσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να καταθέσει στο λογαριασμό που της υποδείχθηκε από τη Μόσχα την οφειλή της σε φυσικό αέριο, γιατί αυτομάτως θα μετατρέπονταν σε ρούβλια και προτιμά να μείνει η Ελλάδα χωρίς φυσικό αέριο για να μην κακοκαρδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η Ελλάδα έχει απόθεμα για 20 μέρες ακόμα σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές. Έπειτα το φυσικό αέριο τελειώνει και βέβαια οι ροές από Αζερμπαϊτζάν και η διαθαλάσσης μεταφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικού αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα δεν φτάνουν ούτε κατά διάνοια. Καλύπτουν μόνο το 20% των ελληνικών ενεργειακών αναγκών σε φυσικό αέριο.